Και υπέρ του καταξιοθήνεμας της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τι επαύριον ή τις εστί μετά την Παρασκευή, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες, Κύριε, μνήστημεν, ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτη ζών, μετά τρεις ημέρας εγείρομαι, και έλευσον ουν ασφαλιστήνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός, κλέψωσιν αυτόν και ύποσι το λαό, ήρθει από τον νεκρόν, και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης, έφυδε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε, ασφαλίσαστε, ως είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντες των λίθων, μετά της κουστοδίαν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη γεντηθείς. Την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήρι μου δόξαση. Αυτό είναι το πολιτίκιο της σημερινής εορτής. Πανηγυρίζουμε λοιπόν για το σταυρό του Χριστού μας, όχι βέβαια για τα δικά μας χάλια, που ενώ ο Κύριος μας ευεργέτησε με τη θυσία Του, εμείς Τον ηρωνευτήκαμε, Τον χλεβάσαμε, Τον πλήξαμε με τη λόγχη και με τα καρφιά. Αλλά πανηγυρίζουμε γιατί ο Χριστός κατόρθωσε αυτό, μάλλον έκανε αυτό που έκανε για τη δική μας σωτηρία, παραβλέποντας τα δικά μας χάλια. Μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου με το τίμιο αίμα Του. Προσιλώθηκε, σταυρώθηκε δηλαδή, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και τρυπήθηκε με τη λόγχη και επήγασε στους ανθρώπους την αθανασία από το σταυρό του Χριστού, όπου επάνω εκεί σχίστηκε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, πηγάζει η δική μας η νίκη κατά της αμαρτίας και στη συνέχεια βέβαια και κατά του θανάτου δια της Αναστάσεως του Χριστού μας, η οποία όμως έγινε αφού η προϋπήρξε ο Σταυρός. Σωτήρι μου δόξαση αναφωνούμε. Σήμερα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μια ομιλία του που έχει εις τον Σταυρόν και εις τον Ληστήν, σήμερα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός βρίσκεται πάνω στο Σταυρό και εμείς γιορτάζουμε για να μάθεις ότι ο Σταυρός είναι εορτή και πανήγυρη πνευματική. Γιατί προηγουμένως ο Σταυρός ήταν η λέξη που σήμαινε καταδίκη. Τώρα όμως έγινε αντικείμενο τιμής. Προηγουμένως ήταν σύμβολο καταδίκης. Τώρα όμως είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Χωρίς Σταυρό δεν είναι δυνατή η σωτηρία μας. Όλα γίνονται δια του Σταυρού και τα Άγια Μυστήρια και το Άγιο Βάφτισμά μας, αλλά και η προσωπική μας τελείωση γίνεται δια της προσωπικής σταυρώσεώς μας. Αυτός ο Σταυρός, λέει ο Ρωσόστομος, μας προξένησε άπειρα αγαθά. Αυτός μας απάλλαξε από την πλάνη της ιδωλατρίας. Αυτός μας φώτισε, ενώ ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι. Αυτός μας συμφιλίωσε με τον Θεό, ενώ είχαμε γίνει εχθροί Του. Αυτός μας έκανε φίλους Του, ενώ είχαμε αποξενωθεί από Αυτόν. Αυτός μας έφερε κοντά στο Θεό,
ενώ είμαστε μακριά Του. Αυτός εξαφάνισε την έχθρα. Αυτός εξασφάλισε την ειρήνη. Αυτός έγινε για μας θησαυροφυλάκιο απείρων αγαθών. Εξαιτίας Του δεν περιπλανιόμαστε πια στις ερήμους, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό δρόμο, τον δρόμο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, μας λέγει. Δεν ζούμε πια έξω από την Βασιλεία των Ουρανών, γιατί βρήκαμε την είσοδό της, που δεν είναι άλλη παρά ο Σταυρός. Για πολλών θλίψεων δει μας εις ευθύνη στη Βασιλεία των Ουρανών, μας είπε ο Κύριος. Και όποιος θέλει να με ακολουθήσει και να μπει στη Βασιλεία μου επομένως, θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, και αυτό είναι η προσωπική σταύρωση, και να σηκώσει το σταυρό του, δηλαδή να υποφέρει κάθε μια συνέπεια του σταυρού του Χριστού, κάθε χλεβασμό, κάθε ονειδισμό, αλλά και κάθε στέρηση, άνεσης και καλοπέρασης, χάρη του σταυρού του Χριστού. Πολλοί τρέπονται να κάνουν το σταυρό τους περνώντας από μια εκκλησία, και αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν έχουν εγκολπωθεί και δεν αγαπούν το σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος τους ονειδίζει και τους λέγει ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Και κλαίω, λέει, για αυτούς τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν δηλαδή να ζήσουν όπως έζησε ο Σταυρωμένος Χριστός. Γιατί αυτοί είναι οι εχθροί του Σταυρού, αυτοί που επιθυμούν να ζουν με άνεση και καλοπέραση. Όχι όπως έζησε ο Σταυρωμένος Κύριος, με συνεχή κακοπάθεια και ταπείνωση. Και τέλος και επέθανε πάνω στο Σταυρό. Τώρα πανηγυρίζουμε, λέει ο Ρωσόστομος. Δεν φοβόμαστε πια τα πυρωμένα βέλη του διαβόλου, εάν ζούμε βέβαια σταυρωμένοι κι εμείς ως προς τον κόσμο, ως προς τα πάθη, ως προς την αμαρτία, ως προς τον διάβολο και ως προς τον θάνατο. Δεν φοβόμαστε τα βέλη του διαβόλου, γιατί είδαμε την πηγή της ζωής, της δυνάμεως, της χαράς, της μακαριότητας που είναι ο Σταυρωμένος Κύριος. Χάρη σε Αυτόν δεν βρισκόμαστε πια σε χειρία, γιατί αποκτήσαμε τον Ιμφίο. Δεν φοβόμαστε το λύκο, γιατί έχουμε τον καλό ποιμένα, γιατί λέγει ο Χριστός, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Χάρη σε Αυτόν, τον Σταυρό του Κυρίου και τον Σταυρωμένο Κύριο, δεν τρέμουμε τον τύρανο, τον διάβολο, γιατί είμαστε κοντά στο Βασιλέα. Κι όμως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που τρέμουν τον διάβολο. Τρέμουνε μήπως τους έχουν κάνει μάγια και χίλια δύο τέτοια πράγματα ανόητα, και προστρέχουνε τάχατες για προστασία πάλι στους υπηρέτες του διαβόλου, και ζούνε μια αφόρητη κόλαση, ενώ ζώντας σταυρωμένα χάρη του Σταυρωμένου Χριστού μπορούν να προγεύονται από τώρα τη Βασιλεία και να μην τρέμουν τον τύρανο, τον διάβολο, αφού είμαστε κοντά στο Βασιλέα Χριστό. Γι' αυτό γιορτάζουμε και τιμούμε το Σταυρό. Έτσι παράγγειλε και ο Παύλος να εορτάζουμε το Σταυρό. Τι λέγει? Ας εορτάζουμε, λέει, όχι με την παλιά ζήμη, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Έπειτα, αφού πρόσθεσε την αιτία, γιατί πρέπει να γιορτάζουμε έτσι, συνέχισε. Γιατί το Πάσχα το δικό μας είναι ο Χριστός που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας. Το Πάσχα των Εβραίων ήταν το πέρασμα της Ερυθράς Θαλάσσης και το γιόρταζαν με τα άζημα. Εμείς τώρα όμως έχουμε το δικό μας Πάσχα, το Πάσχα τον ίδιο τον Χριστό μας, που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας, και έχουμε τώρα και νέα άζημα, την ειλικρίνεια και την αλήθεια. Να ζούμε μακριά από το ψέμα, από την υποκρισία, από την απάτη, από την καταδυνάστευση του πλησίον, από το θυμό και την οργή, από την μοιχεία και την πορνεία και από κάθε ακαθαρσία. Βλέπεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί παραγγέλει να εορτάζουμε το Σταυρό? Γιατί επάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει, το Πάσχα το δικό μας είναι ο Χριστός που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας. Και όπου γίνεται θυσία, εκεί εξαφανίζονται τα αμαρτήματα. Εκεί γίνεται συμφιλίωση με τον Κύριο. Εκεί γίνεται εορτή και χαρά.
Κανονικά εμείς θα έπρεπε να είμαστε πάνω στο Σταυρό. Εμείς να θυσιαστούμε γιατί εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Κι όμως αυτή τη θυσία την πρόσφερε ο Χριστός, ο αναμάρτητος, για χάρη όλων ημών. Και πέτυχε τη συμφιλίωσή μας και την εξηλαίωσή μας. Και γι' αυτό έχουμε γιορτή και χαρά. Το Πάσχα το δικό μας είναι ο Χριστός που θυσιάστηκε για μας. Και πες μου, πού θυσιάστηκε? Πάνω σε Σταυρό, που στήθηκε ψηλά. Είναι το καινούριο θυσιαστήριο αυτής της θυσίας. Επειδή και η θυσία είναι καινούρια και αξιοθαύμαστη. Γιατί ο ίδιος ήταν και θύμα και ιερέας. Θύμα κατά το σώμα του και ιερέας κατά την πνευματική του φύση. Ο ίδιος και πρόσφερε τη θυσία και προσφερόταν σωματικά. Ο Χριστός μας δηλαδή, με απλά λόγια λέει ο Ρυσόστομος, πρόσφερε μια θυσία στον Θεό, στον Ουρανής Πατέρα, ως άνθρωπος και ως Θεός ταυτόχρονα. Πρόσφερε το σώμα του, το ανθρώπινο σώμα, που προσέλαβε από την υπεραγία Θεοτόκου, ως θυσία για χάρη όλης της ανθρωπότητος. Και το πρόσφερε ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος αρχιερέας ή ιερέας που θα είναι ο θυσιάζων, ο θήτης και άλλο το θύμα, αλλά ο ίδιος είναι και ο θήτης και το θύμα. Και ο ιερέας που προσφέρει τη θυσία και το ίδιο το σώμα του που είναι αυτό που προσφέρεται ως θυσία. Άκουσε λοιπόν πώς μας φανέρωσε ο Παύλος αυτά τα δύο. Κάθε αρχιερέας, λέει, ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους και γίνεται αρχιερέας για την ωφέλεια των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν ήταν ανάγκη να έχει και ο Χριστός κάτι που να το προσφέρει ως θυσία. Και πρόσφερε αυτός τον εαυτό του. Και αλλού λέγει ότι ο Χριστός που θυσιάστηκε μια φορά και αναβαστάξει πάνω του τις αμαρτίες των πολλών, θα φανεί σε εκείνους που τον περιμένουν για να τους σώσει. Να, στη μία περίπτωση θυσιάστηκε, ενώ στην άλλη θυσίασε τον εαυτό του. Είδες πώς έγινε και θύμα και ιερέας και πώς ο Σταυρός ήταν θυσιαστήριο. Και για ποιο λόγο θα πει κάποιος δεν έγινε η θυσία του μέσα στο ναό, αλλά έξω από την πόλη και τα τείχη, γιατί ο Γολγοθάς ήταν έξω από την Ιερουσαλήμ της εποχής εκείνης, έξω από τα τείχη. Και εκεί θυσιάστη ο Κύριος. Γιατί, για να πραγματοποιηθεί, λέει ο Ρυσόστομος, η προφητεία που έλεγε, τον λογάριωσαν ανάμεσα στους κακούργους, μετά ανώμων ελογίστη. Και έτσι σταυρώνεται εκεί που σταυρώνονταν οι κακούργοι, για να θεωρηθεί και αυτός κακούργος. Και για ποιο λόγο σφάζεται πάνω σε σταυρό που στήθηκε ψηλά και όχι κάτω από στέγη? Για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Γι' αυτό θυσιάστηκε ψηλά, χωρίς να υπάρχει από πάνω του στέγη, αλλά ο ουρανός. Καθαριζόταν λοιπόν η ατμόσφαιρα, επειδή θυσιαζόταν ψηλά το πρόβατο. Καθαριζόταν όμως και η γη, επειδή έσταζε πάνω της το αίμα από την πλευρά του. Γι' αυτό δεν θυσιάστηκε κάτω από στέγη. Γι' αυτό δεν θυσιάστηκε στον των Ιουδαίων. Για να μην νομίσεις ότι αυτός προσφέρεται για χάρη μόνο του Ιουδαϊκού έθνους. Δεν προσφέρεται μόνο χάρη των Ιουδαίων, αλλά χάρη όλης της ανθρωπότητας. Γι' αυτό θυσιάστηκε έξω από την πόλη και τα τείχη, για να μάθεις ότι η θυσία έγινε για όλους τους ανθρώπους. Ότι η προσφορά έγινε για όλη τη γη. Για να μάθεις ότι ο καθαρμός είναι γενικός και όχι μερικός, όπως γινόταν στους Ιουδαίους με τις θυσίες των ζώων της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρόστομος, παράγγειλε ο Θεός τους Ιουδαίους να αφήσουν όλη τη γη και σε ένα τόπο να προσφέρουν τις θυσίες τους και να προσεύχονται, επειδή όλη η γη ήταν ακάθαρτη, επειδή υπήρχαν πάνω της καπνός και μυρωδιά ψημένων κρεάτων και όλες οι άλλες ακαθαρσίες από τις ειδωλατρικές θυσίες. Για μας όμως, από τότε που ήρθε ο Χριστός και καθάρισε όλη την οικουμένη, όλος ο τόπος έγινε τόπος προσευχής. Γι' αυτό και ο Παύλος με πεποίθηση συμβούλευε να προσευχόμαστε χωρίς φόβο παντού,
λέγοντας τα εξής. Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν προς τον ουρανό καθαρά χέρια. Είδες πως καθαρίστηκε η οικουμένη. Από τον τόπο της θυσίας του λοιπόν μπορούμε παντού να υψώνουμε προς τον ουρανό χέρια καθαρά. Γιατί όλη η γη αγιάστηκε και έγινε αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, εξαιτίας του ότι ο Χριστός μας υψώθηκε εις τον ουρανό, επάνω στο Σταυρό και καθάρισε την ατμόσφαιρα και το αίμα του που έσταξε από την πλευρά του καθάρισε τη γη. Θυσιάστηκε πρόβατο που δεν είχε λογικό. Στην Παλαιά Διαθήκη θυσιαζόντουσαν άλογα πρόβατα. Εδώ όμως πρόβατο πνευματικό. Και όσο πιο μεγάλη είναι η θυσία, τόσο πιο πολύς είναι και ο αγιασμός. Γι' αυτό εορτάζουμε το Σταυρό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πώς όμως εμείς θα γιορτάσουμε το Σταυρό, όταν και εμείς καταλάβουμε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, ότι η ζωή εν Χριστώ στέκει αντίθετα με τη ζωή απέναντι με την ζωή στον κόσμο. Η ζωή χωρίς τον Χριστό είναι ζωή αντίθετη. Είναι ζωή ενάντια στον Χριστό. Δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, να είσαι χωρίς Χριστό. Ή θα είσαι με τον Χριστό ή θα είσαι ενάντια στον Χριστό. Αν η ζωή σου είναι χωρίς Χριστό, είναι ζωή ενάντια στον Χριστό. Είσαι εχθρός του Χριστού, εχθρός και του Σταυρού του Χριστού. Σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες ζουν αδιάφορα. Πόσοι άλλοι από τους Έλληνες σήμερα είναι στην Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε όλη η Ελλάδα να είναι στην Εκκλησία. Ζήτημα να είναι 1 με 2%. Όλοι οι υπόλοιποι πού είναι? Αδιάφοροι. Αλλά αυτό λέει ο Άγιος Ιωστίνος. Αυτοί οι άνθρωποι που αδιαφορούν, αυτοί οι άνθρωποι είναι όχι απλώς εκτός Χριστού, μακριά από τον Χριστό, αλλά εχθροί του Χριστού, εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Αυτή τη ζωή, την ενάντια στον Χριστό, τη ζουν οι αντίπαλοι του Χριστού, οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Και ρωτάει ο Άγιος Ιωστίνος, μπορούν και υπάρχουν τέτοιοι? Μα ο Σταυρός του Χριστού είναι η σωτηρία του κόσμου από το θάνατο, από την αμαρτία, από τον διάβολο, από την κόλαση. Ο Σταυρός είναι η δύναμη του Θεού και η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και είναι ανθρώπινη δύναμη και ανθρώπινη δόξα. Ο Σταυρός του Χριστού είναι θεμέλιο της νέας ζωής, της αιώνιας ζωής. Θεμέλιο των Αποστόλων, θεμέλιο των Μαρτύρων, θεμέλιο των Ομολογητών, θεμέλιο του Ασκητισμού. Θεμέλιο της Αγιοσύνης, με μια λέξη, θεμέλιο όλου του Ευαγγελίου και της πίστης και της ελπίδας και της αγάπης και της προσευχής και της νηστείας και της πραότητας και της ανοχής και της ταπεινοφροσύνης και της απάθειας και της θεοποίησης. Ναι, είναι η δύναμη του Θεού με τον οποίο οι άνθρωποι νικούν όλους τους θανάτους, όλες τις αμαρτίες, όλα τα κακά. Και το ότι υπάρχουν άνθρωποι ενάντια στο Σταυρό, τούτο είναι πράγματι αξιοθρήνητο. Γι' αυτό ο Άγιος Απόστολος, κλαίγοντας, μιλάει περί των εχθρών του Σταυρού του Χριστού. Και οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού είναι πρωτίστως εχθροί του εαυτού τους, αλλά και των άλλων, αφού σκοτώνουν τον εαυτό τους, όχι με ένα θάνατο, αλλά με εκατοντάδες θανάτους, και ρίχνουν τον εαυτό τους όχι σε μία κόλαση, αλλά σε χιλιάδες. Ο οφθαλμοφανός, εκείνοι είναι εχθροί της αθανασίας τους, γιατί η αθανασία από τον Σταυρό πήγασε. Είναι εχθροί του παραδείσου τους, γιατί ο παράδεισος από τον Σταυρό πηγάζει. Εχθροί της σωτηρίας τους, του θεϊκού τους προορισμού, και με αυτό είναι εχθροί και της σωτηρίας αλλήλων και της αθανασίας αλλήλων, αφού μπορούν να τους σκανδαλίσουν και να τους αποτρέψουν από την οδό της σωτηρίας και να τους σπρώξουν στον κρεμό του πνευματικού θανάτου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στις μέρες μας. Σπρώχνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον στον κρεμό του πνευματικού θανάτου με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, με αυτά που γράφουν,
με αυτά που λένε, με αυτά που ζουν, με τον τρόπο που ζουν. Συνειδητά ή ασυνείδητα, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού είναι πάντα μαθητές του διαβόλου, αφού αυτός είναι ο Κύριος εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Και αυτός παρακινεί τους ανθρώπους σε αυτή την έκθρα και μέσω τούτου τους σκλαβώνει για τον εαυτό του. Έτσι τους κρατά στη σκλαβιά του θανάτου και της αμαρτίας και του κακού. Ο διάβολος δηλαδή έχει τα όργανά του, έχει τους ανθρώπους, τους υποτακτικούς στη γη και μέσω αυτών παραπλανά και πλήθος άλλων ανθρώπων και τους κρατά όλους σκλάβους στην τυραννία του ανθρωποκτόνου, του διαβόλου. Αυτός κάνει ο ανθρωποκτόνος την αποκαταβολής εργασία του, δηλαδή με τις αμαρτίες σκοτώνει τον έναν άνθρωπο μετά τον άλλο. Μόνο τους χριστιανούς, τους αληθινούς χριστιανούς δεν μπορεί να σκοτώσει, γιατί αμήνονται σε αυτόν με το Σταυρό του Χριστού. Τον νικούν σε όλες τις μάχες και έτσι σώζουν τον εαυτό τους από κάθε αμαρτία, από κάθε κακό, από κάθε πειρασμό. Ο Αντιοχίας Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης, ευαγγελίζεται. Τίποτα δεν είναι έτσι ανάρμοστο και ξένο στον χριστιανό από το να επιζητεί την άνεση και την ανάπαυση. Τίποτα δεν είναι τόσο ξένο από την προσήλωση σε αυτή τη ζωή. Ο Κύριος σου σταυρώθηκε και εσύ αναζητάς την άνεση. Ο Κύριος σου καρφώθηκε στο σταυρό και εσύ ζεις στην πολυτέλεια και ταιριάζουν αυτά σε ένα γενναίο στρατιώτη. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, πολλοί έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά, για τους οποίους πολλές φορές σας είπα και τώρα κλαίγοντας σας λέω, αναφέρομαι τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Τα λέει αυτά επειδή κάποιοι υποκρίνονταν τους χριστιανούς, ζώντας με ανέσεις και πολυτέλεια, πράγμα που είναι ενάντια στο Σταυρό. Επειδή ο Σταυρός είναι γνώρισμα της ψυχής που αγωνίζεται έτοιμη για το θάνατο και δεν ψάχνει την άνεση. Αυτοί όμως συμπεριφέρονται τα αντίθετα. Έτσι, αν και λένε ότι είναι του Χριστού, είναι εχθροί του Σταυρού. Γιατί αν αγαπούσαν το Σταυρό, θα προσπαθούσαν να ζουν τη ζωή του σταυρωμένου. Δεν σταυρώθηκε ο Κύριός σου? Εάν δεν μπορείς να σταυρωθείς με τον ίδιο τρόπο, μιμήσου τον Κύριό σου με άλλο τρόπο. Σταύρωσε τον εαυτό σου, έστω και αν δεν σε σταυρώσει κανείς. Δεν εννοώ να καταστρέψεις τον εαυτό σου. Μακάρι κάτι τέτοιο να μην γίνει, γιατί είναι ασέβεια. Αλλά όπως έλεγε ο Παύλος, ο κόσμος νεκρώθηκε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Αν θέλεις να είσαι φίλος του Σταυρού του Χριστού, να γιορτάζεις πραγματικά το Σταυρό του Χριστού, θα πρέπει και εσύ να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο, ως προς τα πάθη, ως προς την αμαρτία, ως προς τον διάβολο. Εάν αγαπάς τον Κύριό σου, πέθανε όπως εκείνος. Μάθε πώς είναι η δύναμη του Σταυρού, πώς ακατόρθωσε, πώς ακατορθώνει. Μάθε ότι είναι η ασφάλεια της ζωής. Μέσω αυτού γίνονται τα πάντα. Δια του Σταυρού το βάπτισμα, για να λάβουμε τη σφραγίδα. Δια του Σταυρού η χειροτονία. Είτε είμαστε στους δρόμους, είτε στο σπίτι, είτε οπουδήποτε, ο Σταυρός είναι μέγα αγαθό. Ανίκητο όπλο, ακατανίκητη ασπίδα, αντίπαλος του διαβόλου. Πότε? Όταν πολεμάς τον διάβολο κρατώντας το Σταυρό σου, όχι κάνοντάς τον απλά σαν σημείο, αλλά υποφέροντας τις συνέπειες του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο Άγιος Ιωστίνος. Να κάνεις το Σταυρό σου όχι απλά σαν σύμβολο, αλλά να υποφέρεις τις συνέπειες του Σταυρού. Και οι συνέπειες του Σταυρού είναι ο διαγμός, είναι ο χλεβασμός, είναι αυτά που υπέφερε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, είναι ο θάνατος, είναι η νέκρωση ως προς τον κόσμο, ως προς την φήμη, ως προς τη μάταιη δόξα, ως προς τις ειδονές, ως προς την ύλη και τα χρήματα. Όταν πολεμάς λοιπόν έτσι,
Γνώριζε πως ο Χριστός είναι μαζί σου. Γνώριζε πως ο Χριστός, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, αποκαλεί τα πάθη σταυρό, όταν λέει, εάν κάποιος δεν σηκώσει το σταυρό του και με ακολουθήσει, δηλαδή αν κάποιος δεν είναι έτοιμος για το θάνατο, αυτός δεν μπορεί να είναι του Χριστού. Αυτοί που αγαπούν τη ζωή και το σώμα τους, όντας ελεηνοί, είναι εχθροί του σταυρού. Και καθένας που αρέσκεται στις απολαύσεις και την εντάφθα βεβαιότητα, είναι εχθρός του σταυρού. Μην πάσχεις λοιπόν γιατί δεν έχεις δουλειά ή γιατί δεν έχεις χρήματα ή γιατί δεν έχεις αυτά τα υγιεινά υλικά αγαθά. Μην ψάχνεις για αυτή τη βεβαιότητα του εδώ και τώρα. Έχεις το σταυρό του Χριστού. Αγάπησε την έκρουση χάρη του Χριστού, την έκρουση ως προς τα πάθη, ως προς την πορνεία, τη μοιχεία, την όποιου είδους ακαθαρσία σαρκική ή πνευματική. Αγάπησε την ανεξικακία, αγάπησε την ακακία, αγάπησε την απλότητα, αγάπησε τη συγχωρητικότητα και σταμάτα να αγαπάς την άνεση και την καλοπέραση. Δίσου το σταυρό του Χριστού, δίσου την πανοπλία του Χριστού, απαρνήσου τον εαυτό σου και τότε θα μπορέσεις να γίνεις μαθητής του σταυρωμένου και να μπεις και στη Βασιλεία του. Το δε Θεό ημοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.